Στο 3 η Λάρισα ζήτησε πέναλτι παλιά είναι από τον Κατσιαρό. Μαρκάρισμα από τον Μαϊστόροβιτς επί του Βενετίδιου, γιατί της Πάθας είπε να συνεχίσει το παιχνίδι. Εδώ το replay υπάρχει επαφή, όσο είδε ο στόπερ φέρεται να σπρώχνει το Βενετίδη. Ο Πάθας ήταν κοντά στη φάση, δεν έδειξε τίποτα. Στο 5 εκτέλεση κόρνερ από τον Γιαννακόπουλο. Καλή κεφαλιά από τον Κότσιο. Αλλά περνάει λίγο έξω από την εστία του Σάχα. Πρώτη επίσκεψη για την Ένωση Σέντρα του Κουτρώνα στο 24, κεφαλιά του Τζιμπούρ. Δεν ανησυχεί τον Κοτσόλη. Και στην αμέσως επόμενη επίθεση σπουδαία ευκαιρία για την γηπεδούχο ομάδα. Ο Γιαννακόπουλος θα γυρίσει ωραία. Δεν μπόρεσε σε πρώτο χρόνο του Ζουράφσκι, αλλά ούτε και ο Βενετίδη σε δεύτερο. Σπουδαία διπλή επέμβαση του Σάχα. Υπέροχη κίνηση το 28 από τον Ενσαλίβα. Θα αποφύγει δύο αντιπάλους του. Στρώνει στο σκόκο του σουτ του Αργεντινού. Δεν θα έχει ευτυχή κατάληξη για την Ένωση. Και στο 35 σέντρα σουτ του σκόκο, ο Κατσιαρός πρώτης γραμμής απομακρύνει τον κίνδυνο. Στο 52 ο σκόκο θα δει τον μπλάνκο. Ο Κοτσόλης θα του αρνηθεί το 10ο φετινό τέρμα. Σειρά του Σαρμιέντο να απειλήσει στο 57. Ο Σάχα έχει την απάντηση στο σουτ του συμπατριώτη του. Στο 64 εκτέλεση φάουλα από το Μαντούκα, κεφαλιά του Πελετιέρη. Αλλά περνάει εκατοστά έξω από το δεξί δοκάρι του Κοτσόλη. Απείλησε η Λάρισα, η οποία ήταν πιο κινητική στο δεύτερο ημίχρονο. Θα ζητήσει πέναλτι για αυτή την απομάκρυση από τον Αλεξόπουλο. Στο replay πάντως θα φανεί πως ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός καθαρίζει σωστά στον αέρα. Δεν έχει πρόβλημα. Μακρύνει τον κίνδυνο. Στο 81 ο Μπλάνκο θα συνδυαστεί με τον Εντίνιο. Shoot out από τον Τζιμπούρ. Η Λάρισα πίεσε προς το τέλος. Μεγάλη ευκαιρία στο 87 σου του Σαρμιέντο. Επέμβαση από το Σάχα. Μπαλά δεν φεύγει από την μεγάλη περιοχή του Αργεντινού. Νέο shoot από τον Πάρα. Ο Σάχα θα πει και πάλι όχι. Το γκολ θα έρθει στο 90. Με ένα πανέμορφο shoot από τον Φωτάκη. Εκεί η μπάλα δεν βιάνεται. Εδώ και η αντίδραση από τον Ντούσαν Μπάγεβιτς. Πανηγυρισμοί έξαλλη από τον Κοτσόλη στο 90. Η Λάρισα φαίνεται πως είναι κοντά στο τρίποντο. Πολύ ωραίο το σούτ από το Φωτάκι. Η ΑΕΚ όμως δεν έχει πει την τελευταία της λέξη. Και στην αμέσως επόμενη επίθεση θα ισοφαρίσει με τον Τζιμπούρ. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων διαμαρτύρει τον Κοτσόλη στους συμπαίκτες του. Ωραία προσπάθεια από τον Μαντούκα. Από το ύψος του πέναλτι αμαρκάριστος. Ο Τζιμπούρ θα διαμορφώσει το τελικό 1-1. Φοβερό το φινάλε στο Αλκαζάρ. Το τελικό αποτέλεσμα δεν άλλαξε.